σπίτια, χωράφια, οικόπεδα, γιοταχή, αυτοκίνητα κλπ. Οχήματα, σκάφη, θαλάσσες και αεροσκάφη, μεγάλα χρηματικά ποσά που φυλάσσονται στις κατοικίες των φορολογούμενων, καταθέσεις σε τράπεζες, πλάκες χρυσού, μετοχές και ομόλογα, συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, ακόμη και άλογα υποδρόμου θα πρέπει να δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα όλων των μορφών στο νέο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Το Υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζει να δημιουργήσει εντός της διετίας 2017-2018 αυτή την τεράστια βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρωθούν πλήρες και αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση 8,5 εκατομμυρίων φορολογούμενων και 250.000 εταιριών και λοιπόν νομικών προσώπων. Η δημιουργία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου δρομολογήθηκε ήδη με την ένταξη του έργου στα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Περίπου 200.000 άτομα διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα κατά το 2015 στην Ελλάδα και συνολικά 1,33 εκατομμύρια άτομα αναπτύσσουν κάποιο είδους επιχειρηματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την έρευνα του Global Enterprise Monitor που εκπνοεί στην Ελλάδα το ΙΟΒΕ, 7 στους 10 δηλώνουν ως βασικότερο λόγο διακοπής ή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης την έλλειψη κερδοφορίας. Μείωση σοκ κατά 50% στο ΕΚΑΣ από 1η-1η του 2017 προβλέπει το τελικό σχέδιο της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας. Είχατε περικοπές στη σύνταξή σας? Είχαμε, κορίτσι μου, είχαμε πολλές. Πολλές και μεγάλες. Πιστεύετε ότι θα έρθουν και άλλες? Οπωσδήποτε θα έρθουν. Η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει και για τις υποχρεώσεις? Βέβαια, υποχρεώσεις βγαίνουν με το ζόρι. Με το ζόρι βγαίνουν υποχρεώσεις. Τι να κάνουμε, μας έχουν κάνει ένα πράγμα ούτε να τους βλέψει αυτούς εδώ πέρα. Φοβάστε ότι θα έρθουν και άλλες μειώσεις? Σίγουρα. Υποχρεώσεις με δύο παιδιά παντρεμένα και ο ένας παίρνει 300 και ο άλλος παίρνει 600. Εμείς είμαστε ήρωες. Πάντα το χειρότερο περιμένω. Τώρα αν θα γίνει ή δεν θα γίνει δεν ξέρω. Απελπισμένος με την κάθοδο που παίρνουμε, καταλάβατε. Η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει, είχατε υποστεί μείωση? Προσωπικά σε μένα όχι, αλλά αν ήθελα να κάνω κάποια περισσότερα έξοδα, αυτά που είχα κάποτε, έχω εγγόνια, έχω αυτά, δεν τα μπορώ. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος σχετικά με το περιεχόμενο της απόφασης, τα νέα ποσά του επιδόματος για τους 240.000 χαμηλοσυνταξιούχους που το λαμβάνουν διαμορφώνονται μετά το μεγάλο ψαλίδι ως εξής. Στην πρώτη κλίμακα το ΕΚΑΣ μειώνεται από τα 230 ευρώ στα 115. Στη δεύτερη κλίμακα μειώνεται από 172,5 ευρώ στα 86,3 ευρώ για όσους το ατομικό μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις είναι από 600 ευρώ έως 626 ευρώ. Στην τρίτη κλίμακα το ΕΚΑΣ μειώνεται από τα 115 ευρώ στα 57,5 ευρώ για όσους παίρνουν συντάξεις από 626 ευρώ μέχρι 643. Στην τέταρτη κλίμακα μειώνεται από τα 57 ευρώ στα 28 ευρώ, ενώ στα κριτήρια εισοδήματος που μένουν ίδια με το 2016, εκτός από τις συντάξεις, συνυπολογίζονται και τα εισοδήματα από άλλες πηγές. Είχατε μία στη σύνταξή σας? Όπως όλοι. Ποιος δήλωσε? Κανένας. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει? Από που βγήκαν τα μνημόνια, αυτό γίνεται συνέχεια από τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους κόμμα. Πιστεύετε ότι μειώσει θα συνεχιστούν? Έτσι όπως πάνε, μάλλον. Η καθημερινότητα έχει αλλάξει, οι υποχρεώσεις μπορούν εσείς πλέον? Τι λέτε? Με τόσο κόψιμο είναι δυνατό να μην άλλαξε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καμιά σχέση με εκείνα που ξέραμε. Κόβω συνέχεια. Φοβάστε ότι θα μειωθεί κι άλλο? 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως πάνε. Η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει μετά από αυτές τις περικοπές? Αφού μας έκοψαν 50-60% δεν θα έχει. Δεν παίρνω εγώ από εδώ από την Ελλάδα σύνταξη. Από το εξωτερικό παίρνω και δεν γνωρίζω. Παίρνουμε και παραπάνω. Μας δίνουν και αύξηση. Κατά τον χρόνο καμιά φορά 4%, 2% μείωση δεν υπάρχει. Εκεί είναι σταθερά πράγματα. Καλά, εδώ στην Ελλάδα ήταν συντάξεις μεγάλες. Δεν ήταν όπως εκεί. Εκεί παίρνεις μία σύνταξη, δεν έχει ούτε δώρα ούτε τίποτα. Αυτή είναι η σύνταξη μέχρι να πεθάνεις. Δεν υπάρχει άλλη. Αυτό είναι. Είναι ασφάλεια σίγουρα πράγματα.